Παρά τις ανακοινώσεις περί απεγκλωβισμού όλων των Αιγύπτιων στρατιωτών από το Σουδάν στον MSHD, περιμέναμε, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και τις επίσημες ανακοινώσεις, η πληροφορία αυτή δεν ήταν επιβεβαιωμένη παρά τη διεθνή κάλυψη. Χθες, είναι αλήθεια ότι επέστρεψε αριθμός Αιγύπτιων στρατιωτών από το Σουδάν, αλλά αυτός ο αριθμός αφορούσε τις δυνάμεις που δεν είχε συλλάβει ο RSF. Χωρίς βιασύνη, ερευνήσαμε τις πηγές που ανέφεραν ότι έχουν επιστρέψει όλοι οι Αιγύπτιοι στρατιώτες και μάλλον είχε ξεφύγει η επίσημη ανακοίνωση του Σουδανικού στρατού που ανέφερε. Οι Αιγύπτιοι στρατιώτες που συνελήφθησαν από τους αντάρτες ήταν 28 και εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της αντάρτικης πολιτοφυλακής RSF, η οποία φέρει και την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες κράτησής τους μέχρι σήμερα. Όσοι εκενώθηκαν, αν και βρίσκονταν στο Μερόβε, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης δεν συνελήφθησαν γιατί βρίσκονταν έξω από το αεροδρόμιο τη στιγμή των συγκρούσεων, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Τα μεσάνυχτα όμως, Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να διακινούν ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι έστειλε προειδοποίηση με τελεσίγραφο 72 ώρων να επιστραφούν όλοι οι Αιγύπτιοι στρατιώτες μαζί με αυτούς που κρατούσε ο RSF στο Σουδάν, διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί βία. Αυτή η προειδοποίηση μάλλον είχε αποτελέσματα, καθώς πριν λίγο, περίπου 20 λεπτά πριν γράψουμε αυτό το άρθρο, το οποίο εκθιάζουμε στο βίντεο, 11 και 16 π.Μ. μεσημβρίας, ο RSF ανακοίνωσε. Σε εκτίμηση των ιστορικών και αδελφικών σχέσεων που δεσμεύουν τους λαούς του Σουδάν και της Αιγύπτου και σε εκπλήρωση της δέσμευσής του να διατηρήσει τους πολίτες της αδελφής Αιγύπτου σε συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες, οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης, γνωστές και ως RSF, παρέδωσαν 27 στελέχη των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων της αδελφής Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στον Ερυθρό Σταυρό την 5η το πρωί 20 Απριλίου 2023. Οι Αιγύπτιοι στρατιώτες που παραδόθηκαν σήμερα βρίσκονταν σε στρατιωτική βάση Μερόβε και κρατήθηκαν από τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης από τις 15 έως τις 20 Απριλίου. Ήταν καλά στην υγεία τους μέχρι τη στιγμή που παρέδωσαν όλα τα υπάρχοντά τους στην Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στην κυβέρνηση Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου υπό την ηγεσία του εξοχότατου Προέδρου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, καθώς και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και όλων των αδελφικών και φιλικών χωρών που επικοινώνησαν με τη διοίκηση ταχείας υποστήριξης σχετικά και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για τη συνεργασία και τον συντονισμό τους, αναφέρει η ανακοίνωση του RSF. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας, να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.